Παιδιά, με συγχωρείτε πολύ, ζητάνε γύρω στα 400 εκατομμύρια πίσω από τους συνταξιούχους. Τόσα είναι. Κύριε Καρούζε, τόσα είναι. Στα αναδρομικά. Για τα αναδρομικά, λέω. Για τα αναδρομικά, λέτε. Ναι, δεν έχω εκτιμήσει, δεν έχω εκτιμήσει του ποσού, αλλά ξεπεράει τα 400, ναι. Νομίζω μας έχουν στείλει και μήνυμα. Παιδιά, είναι πολλά τα λεφτά που ζητάνε πίσω από τους συνταξιούχους με τους τροποποιητικές. Δηλαδή, να μην πω τώρα κάτι, μισό λεπτό, γιατί υπάρχει, εδώ υπάρχει και μια δραματική αντίφαση. Την ώρα που ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει από τη Βουλή 250. Ότι θα τους δώσει το κοινωνικό μέρισμα. Όχι σε αυτούς, ίσως. Εντάξει, εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει, αγόρι μου. Όχι σε αυτούς, εντάξει. Ίσως. Την ίδια ώρα έρχεται η εφορία και λέει στους υπόλοιπους που πήραν τα αναδρομικά, κάνε μου την τροποποιητική και δώσ' μου πίσω τα λεφτά που δεν ξέρεις αν τα έχεις, γιατί δεν σου το είχα πει ποτέ. Μα δεν το είχαμε πει ότι αν δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος συντελεστής για τη φορολόγηση των αναδρομικών, θα υπήρχαν αυτά τα προβλήματα. Ναι. Ξεκάθαρο. Το ζήτημα πάντως είναι αυτό το οποίο έχει θέσει πάρα πολλές φορές η εκπομπή εδώ. Ότι θα έπρεπε στην πηγή να. Στην πηγή να φορολογούνται. Ναι, βέβαια, έτσι ακριβώς. Οι συνταξιούχοι και τα αναδρομικά να μην δίνονται με πανηγυρικούς τρόπους. Ότι παίρνουν χρήματα που αντιστοιχούν, δεν ξέρω, σε 1.000-2.000 ευρώ κλπ. Αλλά να ξέραν πραγματικά οι συνταξιούχοι πόσα χρήματα είναι αυτά τα οποία δικαιούνται, χωρίς να χρειάζεται να τα επιστρέψουν και να κάνουν αυτό το κουμάντο τους, γιατί αυτά τα χρήματα κλείσαν σίγουρα τρύπες. Που έχουν οι συνταξιούχοι, όπως ο κάθε πολίτης αυτή τη χώρα, απέναντι στις καθημερινές υποχρεώσεις, ίσως ακόμη στηρίζοντας και τις οικογένειες των παιδιών τους. Έτσι είναι, όπως το λες και το έχουμε πει πολλές φορές. Αφού τα δίνετε, κάντε τον υπολογισμό και να πάρουν το καθαρό ποσό. Μην τους πείτε μετά γύρνα μου πίσω ένα ποσό. Νομίζω ότι σήμερα οι εφημερίδες, οι περισσότερες εξ αυτών που διαβάσατε, σχολιάζουν το θέμα των 250 ευρώ για τους χάμηλους συνταξιούχους. Ότι είναι πολύ μικρό το ποσό. Υπάρχουν αντιδράσεις από τους χάμηλους συνταξιούχους. Το λέω για να δέσω λίγο το θέμα μετά τις τροποποιητικές δηλώσεις που έκαναν ότι χρειάζονται πόσα λεφτά να επιστρέψουν στο σύνολό τους και πόσα χρήματα θα πάρουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι που δεν έχουν λάβει τίποτα απολύτως όλο το προηγούμενο διάστημα από αναδρομικά.